Άλλοι με το κομμένο ρεύμα. Αυτούς πρέπει να προστατεύετε, δεν τους πρέπει τόσες εποπιστές και παρόξους ενέργειες. Αυτά τα πλατιά λαϊκά στρώματα που αιμολαγούν καθημερινά τον άνθρωπο του κόπου, του μόρφου, του μεροκάματου. Όχι τα πολεμένα σας παιδιά, τα χιλιάδες στο δημόσιο τομέα. Πόσο για τους πρέσπες. Είμαι ο τελευταίος που θα κρατήσω κάποιον πατριώτη ή μη πατριώτη. Και ξέρετε γιατί το κάνω αυτό. Γιατί ο πατριώτης εν της πράγμασης αποδεικνύει πόσο πατριώτης είναι. Γιατί ο πατριώτης στα λόγια μπορεί να είναι πατριώτης όπως όλοι, αλλά στην πραγματικότητα πώς είναι πατριώτης έχει σημασία. Δεν μπορεί να δέχεστε το όνομα Βόρεια Ψευτομακεδονία και να είστε πατριώτης κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Δεν μπορεί να δέχεστε το φυλακισμένο Μπελέρι να διαμαρτύρονται άλλοι για εμάς και να θεωρήσετε ψευτοπατριώτης ή πατριώτης κανονικός. Δεν μπορεί να δέχεστε στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο και να λέγεστε πατριώτης. Να είστε λίγο μπερδεμένο από εδώ μέσα. Ο πατριωτισμός είναι μια πνευματική σχέση. Μια σχέση άδωρης αγάπης με τα ιερά και όσια των προγόνων. Με την πατρίδα, με τη γη που από αυτήν απορρέει μία οσμή νεκρών, αίματος που πολέμησαν για να είμαστε ελεύθεροι εμείς σήμερα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε είμαστε πατριώτες και να ανεχόμαστε βόρεια ψευτομακεδονία. Τελεία, παύλα. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Σε έναν νεόλυνα όμως που το μυαλό του όλη μέρα είναι στο κανάλι το οποίο του κάνει πλήση κεφάλου την ώρα που καίγεται όλη η Αθήνα. Δεν ξέρω πώς μπορεί εύκολα να ακολουθήσει όλη μας. Έχω τις επιφυλάξεις μου όχι για τον νεοέλληνα αλλά για την δυνατότητα που έχει πλέον ο νεοέλληνας με την έλλειψη γνώσης ιστορίας, την έλλειψη καλλιέργειας αισθητικής, ηρωισμού, αλλά ακόμη και αντίληψης περί του ποιου γένους ο ίδιος από ποιο γένος προέρχεται. Αν θα μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε ότι αυτή η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Η νεοελλάδα δεν αλλάζει. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Και φάνηκε από τις τελευταίες εκλογές αυτά που έλεγα. Φανς, ακριβό ρεύμα, όλα αυτά τα έκαναν τρία κόμματα. Και όμως τα τρία κόμματα αυτά μαζί πήραν το 70 και πλέον τοις εκατό, το 70% τουλάχιστον. Ακούστε, το 70% οι δολοφόνοι των Ελλήνων πήραν το 70 περίπου τοις εκατό των ψήφων του ελληνικού λαού. Θα μου πείτε δεν είναι 70, είναι 35. Έχει και 35, ναι, για μένα είναι πολύ. Υπό ποια έννοια ότι δεν ψήφισαν όλοι, εμείς δεν ψήφισαν. Μα εδώ φέρνουν εκλογικό νόμο. Για να καταλάβετε, φέρνουν νόμο για να ψηφίζουν οι ομογενείς μας. Όταν στην Ελλάδα ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί. Δεν έχουμε κάνει εκαθάριση εκλογικών καταλόγων. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί ποιοι ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν, γιατί ψηφίζουν. Και αυτοί έχουν σπουδή, λέει, να φέρουν άλλους 800.000 να ψηφίσουν. Το οποίο μένουν Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Για να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Ποιος μου εγγυάται, τους ρώτησα, ότι δεν θα έχουμε πάλι νοθεί όπως είχαμε πριν. Δεν μπλέκανε. Τα λέω αυτό για να καταλάβω ότι κάτι βρωμάζει αυτή την ιστορία. Και βρωμάει πολύ άσχημα. Τέτοια σύψη και μπούχα από ό,τι διαπράττει που έφτιαξε η οικογένεια αυτή, και αναφέρομαι στην οικογένεια της ομάδας Μητσοτάκη. Δεν αναφέρομαι της ομάδας αυτή η οικογένεια, η δική οικογένεια, όχι εδώ η συγγενική του βιολογική του σχέση, αλλά η ιδεολογική του. Τα παιδιά του Σιμίτη δηλαδή. Αυτοί έχουν φτιάξει την Ελλάδα. Και όλο αυτό το πράγμα αναδύει μια μπόχα. Βρώμα κανονική. Αλλά είπαμε. Του πετάει του νέου Έλληνα ένα πιτωματάκι. Και για την Αθήνα δεν πειράζει. Δεν φταίει κανένα. Δεν φταίει ο υπουργό. Δεν φταίνει το 1,7 δις από το πρόγραμμα υγιής. 1,7 δις. Πρόγραμμα για δοσοπυροσία και δοσοσία και δοσοπυρόσπιση. 1,7 δις. Θα πέρανε 20 αεροσκάφη, 30, ούτε εγώ ξέρω πόσα. Και προσδίδεις που δεν δοστώ και τα λοιπά. Δεν πήραμε τίποτα. Κάτι μπαχαντέλες πήραμε, τράκτορ, τα έλεγα στη Βουλή, αν θυμάστε. Τα οποία δεν πετάνε έτσι κι αλλιώς και δεν τα φάνε και νερό πολύ. Και δεν είναι χρηστικά για, για τη μορφολογία της εδάφους Ελλάδος. Και χαιρότανε γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε από τη Ρωσία ούτε να νοικιάσουμε και να αγοράσουμε. Για να βοηθηθούμε. Αν δεν πάρουμε άδεια από τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δίνει την άδεια ακόμα για να μας βοηθήσει η Ρωσία να στείλει αεροσκάφος. Δεν στάλε τα κανάλια αυτά. Πρέπει να πει, να δώσει το πράσινο φως ο αμερικανικός παράγοντας στην Ελλάδα. Ότι αν τα αγοράσουμε. Εδώ οι Ιαπωνέζοι για να μπορούν να πάρουν. Τα καρποντίζουν τον Καρδαλιά το 21, την ώρα είναι ένα μπάρτιο, όχι το 22, 21. Αλλά μιλάμε για ένα λαό που έχει πλημελή γνώση και κατανόηση της ιστορίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι θεωρούμε ότι ο σπουδαιότερος λαός της αρχαιότητος ήταν, ρε παιδί μου, ο Παρθενώνας. Δεν λέμε, ρε, έτσι.
επιτρέψτε μου να έχω εστάσεις. Ο μεγαλύτερος, ο σημαντικότερος ναός, δεν υπάρχει βέβαια, ήταν ναός Περγάμου. Έτσι. Αν τα μάθαμε αυτά, δεν πρέπει να τα διασκόμαστε αυτά, γιατί η Πέργαμος είναι στη Μικρά Ασία. Και το παιδάκι θα μάθει γιατί δουλειά εκεί ο ναός και τα λοιπά, ήταν ελληνικό το έδαφος και πώς το χάσαμε. Έτσι ξεκινάει η διδαχή της ιστορίας. Αλλά ένας από τους ίσως και καλύτερος εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών του Παρθενώνος ήταν ο ναός Αθέας Αθηνάς. Στην Αίγινα παρακαλώ. Ξέρετε, η Αίγινα είναι μια αδικημένη, ένα αδικημένο νησί. Γιατί? Όπως και ένα μέγαρα. Βέβαια. Επειδή ήταν επίνυνο της ισχυράς πόλεως των Αθηνών, ενώ οι Αιγινίτες ήταν οι καλύτεροι ναυτικοί, από τους καλύτερους. Είχαν δικά τους ναυπηγεία και τα λοιπά, είχαν κάνει και αποικίες, όπως και οι Μεγαρείς. Η μιλταριστική αρχαία Αθήνα τους ισοπαίδωσε. Ναι, αλλά είχαν κατασκευάσει τέτοιους ναούς, τέτοια κτίρια που δεν τα μάθαμε ποτέ. Παράδειγμα λοιπόν. Είναι αναλογικά από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς. Το ξέρετε αυτό. Σε αρχαιότητες. Μιλάμε για έναν Παρθενώνα στην βορειοανατολική μεριά της Έλληνας. Βορειοανατολική. Και μόνο τυχαία δεν το χαρακτηρίζουμε έτσι. Ο ναός χρονολογείται περί το 500 με 490. Ήταν η εποχή των Περσικών πολέμων. Δηλαδή εκείνη την περίοδο που οι Πέρσες είδαν Θερμοπύλες, δεν ξέρω εγώ, ήταν Σαλαμίνα, άρχοντα πλατέες, είδα γενικώς. Είναι έργο αγνώστου καλλιτέχνου και θεωρείται κορυφαία δημιουργία της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής. Δεν ήταν ένα έργο απλά. Πιστεύετε ευρέως ότι αποτέλεσε το πρότυπο για να γίνει ο Παρθενώνας. Δηλαδή είδαν αυτό ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης και αφού είδαν αυτό πήγαν και έκαναν τον Παρθενώνα έτσι, ήταν το πρότυπο δηλαδή. Η ομοιότητα είναι εμφανέστατη. Εμφανέστατη. Και στο μάτι ενός μη ειδικού, αν δεν έχετε πάει, σας υπόσχομαι, λέω να πάτε οπωσδήποτε το δείτε. Είναι εξαιρετικό. Αν κάποιος αρέσει στα περίεργα και το έχει ψάξει, να δει και τα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδος, θα δει ότι σχηματίζει ο ναός αυτός ένα ισόπλευρο τρίγωνο με την Ακρόπολη και τις στήλες του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Δηλαδή, αυτό το τρίγωνο, Σούνιο, Αθέα Αθηνά και Ακρόπολη, είναι ένα ακριβώς ισοσκελές τρίγωνο. Τώρα θα μου πείτε πώς το έκαναν. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να το αποδείξω και να το χρηματολογήσω. Σύμπτωση δεν μπορεί να είναι, γιατί όλοι οι ναοί και όλα τα ιερά στην αρχαία Ελλάδα είχαν μια σημαίνουσα γεωδεσία. Δηλαδή, έτσι τα φτιαγμένα. Τρίγωνα, ισόπλευρα, κύκλος. Έτσι τα έφτιαχναν. Ο λόγος, τώρα θα ακούτε κάποιοι περνάνε στη σφαίρα του μεταφυσικού, αρχίζουμε ότι ήταν, ξέρω εγώ, διαστημόπλια. Άλλοι λένε ότι είχαν, ξέρω εγώ, εξωγήινοι βοηθούσαν. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν έχω άποψη, δεν μπαίνω σε αυτό. Όμως η αλήθεια είναι αυτή. Ο ναός, ο Ποσειδώνας, το Σούμιο, Ακρόπολη, Αθέα Αθηνά, έγινε δηλαδή. Μαζί. Άντε ρε Πόιντερμπέντι, άντε ρε Μπέντι. Εδώ είναι. Να το. Αυτός είναι ο κάρτας. Δείτε λοιπόν πώς γίνονται τα ισοσκελή τρίγωνα. Έτσι. Αυτή ήταν η προβολή μας. Δελφή, Αττική. Δηλαδή δεν μπορεί να ήταν τυχαία όλα αυτά τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ένα σωρό παρόμοια ισοσκελή τρίγωνα αρχαιών πόλεων, ναών που σχημάτιζαν. Δεν είναι άιντε. Οι ακόμη και οι ερευνητές δεν μπορούν να το τεκμηριώσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να πούν συνέβη αυτό, ήξερα αυτό, δεν μπορούν να το πούν, γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτά είναι η προβολή μας. Πάμε τώρα στα τελευταία των ημερών που κάει και η Αθήνα. Γιατί κάει και η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Κάει. Πρέπει όμως να πω, για να μην το ξεπεράσω το θέμα, ότι αν γυρίσουμε πίσω το 1711, πριν την επανάσταση του Ποσειδώνα δηλαδή, θα δείτε τους καλούς φίλους μας, τι κάναν στην περιοχή. Όλοι μιλάμε για τον Έλγινο.